Παιδιά μου καλησπέρα ή καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάμε να δούμε λίγο, θα δώσω κάποιες τεχνικές δημιουργίας, κάποιες τεχνικές υλοποίησης, κάποια καινούργια πραγματάκια που θα τα πω για πρώτη φορά. Εύχομαι να είστε καλά. Σας παροτρύνω τώρα, όπου κι αν είστε, στην εξοχή, στην πόλη, εκεί που εργάζεστε, βγείτε έξω στη φύση. Προσπαθήστε να έχετε επαφή με την καθημερινή, με τη φύση. Είμαστε η φύση, και όταν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, ανεβάζεις ουσιαστικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Η συναισθηματική σου κατάσταση, τα ερεθίσματα που παίρνουν οι αισθήσεις, ο εγκέφαλος σου, τα μάτια σου, είναι το παν. Έτσι δημιουργείς τη ζωή σου, έτσι δημιουργείς τη χαρά και φτιάχνεις την ευτυχία καθημερινά. Οπότε βγείτε έξω, θα δείτε ότι θα εμπνευστείτε από τη φύση, θα εμπνευστείτε για να δημιουργήσετε. Γιατί τα πάντα είναι δημιουργία και το λέω πάρα πολύ συχνά αυτό. Ανά πάσα ώρα και στιγμή δημιουργείς εσύ την εσωτερική σου πραγματικότητα και μετά και την εξωτερική πραγματικότητα. Και έτσι, τελείωσα κιόλας και στο χθεσινό βίντεο. Η αναπνοή είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, πραγματικά, όταν θα βγεις στη φύση, να πάρεις κάποιες συνειδητές αναπνοές, είτε εισπνέοντας από τη μύτη, εκπνέοντας από το στόμα, εισπνέοντας από τη μύτη, εκπνέοντας από τη μύτη, όπως θέλετε, όπως ξέρετε, όπως έχετε μάθει. Έχω φτιάξει και εγώ βίντεο για τις αναπνοές. Πρόσφατα έφτιαξα ένα βίντεο, πείτε, θα το βρείτε. Και θα δείτε πώς θα αλλάξει η συναισθηματική σας κατάσταση, ο περίπατος, πώς θα αλλάξει την όλη σας την ημέρα. Και θα δείτε ότι μετά θα μπορείτε να βάζετε τον εαυτό σας στην καθημερινότητα, στη φαντασία σας, θα τραβάτε αυτές τις εικόνες μέσα, snapshot δηλαδή, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο εύκολα. Θα μπορείς να σε φανταστείς ότι είσαι χαρούμενος, ότι είσαι ευτυχισμένος, γιατί κοίταξε, τώρα περπατούσα στον δρόμο και δεν ήμουν ασυνειδητός και κάτι σκεφτόμουν και άρχισα να το υπεραναλύω. Ωραία, υπερανάλυση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, συνήθως. Κατά 80-90% όταν ένας άνθρωπος υπεραναλύει τη ζωή του, δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, συναισθηματικά, εσωτερικά, έτσι, όλα αυτά τα θλίψη, κατάθλιψη, φόβο, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζετε, τα οποία δημιουργούνται, το άγχος. Έχω ανεβάσει κάτι βιντεάκια στο TikTok για το άγχος, μπείτε να τα δείτε. Λοιπόν, και είχα αφαιρεθεί και άρχισα να υπεραναλύω ένα περιστατικό το οποίο θα συμβεί. Σας αγαπάω, είστε καλά.